Για μια ακόμη φορά, τα ακραία καιρικά φαινόμενα έπληξαν τη Βόρεια Ηλία και κυρίως τους δήμους Πηνιού και Ανδραβίδας Κυλλήνης, μετατρέποντας χιλιάδες στρέμματα σε λίμνη, δρόμους σε χυμάρους και αδιάβατες στις προσβάσεις σε σχολεία και σπίτια. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα και πάλι να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα με τους αρμοδίους του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης να μιλούν για επιδείνωση των καταστροφικών συνεπειών λόγω του ότι οι μεγάλοι αρδευτικοί άβλακες δεν έχουν καθαριστεί ακόμα. Όπως βλέπετε, μετά τις βροχές χθες το βράδυ, που ήταν πάρα πολλά έντονα φαινόμενα ήταν. Έχουμε πρόβλημα εδώ στη Μερσίνη, προς τη θάλασσα. Είναι η ΤΑΦ 17, όπως ξέρετε, εδώ περνάει, δεν φαίνεται και τίποτα εκεί, έχει γεμίσει. Αυτό που είπαμε γενικά, δηλαδή, δεν έχουν καθαριστεί καιρού όλους τους τάφρους, τα κανάλια τα μεγάλα. Όταν έχουμε και πολύ βροχή, έχουμε το πρόβλημα το γνωστό. Εδώ, όπως βλέπετε, είναι μια περιοχή που έχει πάρα πολλά θερμοκήπια. Όπως είπα, πριν λίγο καιρό, Σεπτέμβριο μήνα, είχαν μια μεγάλη ζημιά όλα τα θερμοκήπια, ειδικά σε αυτή την περιοχή την ίδια ακριβώς. Δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Τώρα φτιάξανε κάποιοι μερικά από αυτά για να κάνουν τις καλλιέργειες τους. Τώρα με τις βροχές, δεύτερη ζημιά. Η λύση, όπως είπα, είναι την οικονομική κρίση. Δεν φαίνεται να έχει πόρους ούτε του ΓΟΕΒ, ούτε του ΕΒ, ούτε του Δήμου, ούτε την περιφέρεια. Αυτό είναι το πρόβλημα, διάθεση, ναι, αλλά αυτό δεν λύνει τα προβλήματα, μόνο διάθεση. Κάτι πρέπει να γίνει, αυτά τα κανάλια να καθαριστούν επιτέλους. Θέλουν μεγάλο ποσό, αλλά θέλουν και προγραμματισμό να μπει από κάποιο, από την αγροτική ανάπτυξη, αν θέλουμε να έχουμε αγρότες στην περιοχή μας. Αν δεν θέλουμε να έχουμε αγρότες, ας τους να πνιγούν όπως κάνουν κάθε φορά. Προδιετίας έγινε ένα έργο στον αύριο χώρο του σχολείου μας και συγκεκριμένα έγινε επίστρωση με κυβόληθους προκειμένου να υπερυψωθεί ο αύριος χώρος, γιατί συγκρατούσε πάντα νερά. Καθώς επίσης έγινε και η τοποθέτηση ενός μοτέρ που θα χρησιμεύε για την άντληση των υδάτων. Πίσω όμως στο νότιο τμήμα του σχολείου, στο γήπεδο του σχολείου μας, στον αύριο χώρο που χρησιμοποιούν οι μαθητές μας για την άθλησή τους, υπάρχει ένα γεφύρι στο οποίο δεν υπάρχουν οι σωστοί τσιμεντοσωλήνες για την απορροή των υδάτων. Με αποτέλεσμα, όταν υπάρχουν μεγάλης διάρκειας βροχοπτώσεις, να πλημμυρίζει ο αύριος χώρος και να γίνεται αδιάβατος για μαθητές και για εκπαιδευτικό προσωπικό. Εκτιμώ ότι για να εξαλειφθεί το φαινόμενο πρέπει να γίνει ένα νέο τεχνικό έργο για τη διαφυγή των υδάτων, γιατί ο χειμώνας είναι μπροστά μας. Και δεν επιτρέπεται να χάνονται πολύτιμες διδακτικές ώρες. Εδώ συμβαίνει το εξής. Με το παραμικρό, μια νεροποντή 15-20 λεπτών, ναι, έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Τα φρεάτια είναι καθαρισμένα. Τα φρεάτια πριν λίγες μέρες καθαρίστηκαν, είναι αλήθεια, αλλά υπάρχει θέμα από ένα κανάλι εδώ που είναι πίσω από τον ατόπυργο. Ναι. Αυτό προφανώς θέλει καθάρισμα. Τα θερμοκήπια και καλλιέργειές τους πήγαν στη λάσπη για το νερό μαζί με τις ελπίδες των αγροτών για παραγωγή προϊόντων που θα τους έδινε τη δυνατότητα προσωρινά να αποκτήσουν κάποια έσοδα που θα συνέβαλαν στην προσπάθειά τους για επιβίωση. Οι πλημμύρες αυτές ήταν αναμενόμενες. Στη στιγμή που τα μεγάλα αποστρακιστικά είναι ακαθάριστα, από τη Βάρδα μέχρι το Βαρθολομιό υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και ο μεγάλος όγκος του νερού έρχεται στη Μερσίνη, γιατί εδώ είναι τάψη, είναι το χαμηλότερο σημείο στο Δήμο μας. Εδώ είναι μια πλημμύρα που βλέπετε στη ΤΑΦ 17, το οποίο το είχαμε προβλέψει. Τους είχαμε πει 100 φορές να καθαριστούν. Στο Δήμο Πηνιού δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα από την νεροποντή που έχουν να κάνουν κυρίως με την καταστροφή αγροτικών δρόμων και καλλιεργειών λόγω της υπερβολικής ποσότητας της βροχής που έπεσε. Εδώ καταλήγουν όλα τα νερά σχεδόν του μισού κάμπου και ο όγκος του νερού τη νύχτα μας πέσαν τέτοιος που βρισκόμαστε ήδη 6-7 ώρες μετά το τέλος της βροχόπτωσης και βλέπετε πίσω μου τον Πηνιό, τι ακριβώς όγκο νερού μεταφέρει και τα χωράφια που έχουν πλημμυρίσει. Εμείς σαν Δήμος, αλλά και είμαστε σε συνεργασία με τον ΤΟΕΒ Γαστούνης και για μια ακόμα φορά τους ευχαριστώ, γιατί όλα γίνονται με συνεργασία. Σε αυτή τη φάση, όπως και στις προηγούμενες, το πάνω απ' όλα το βασικό ήταν να προστατεύσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Και ναι, για μια ακόμα φορά δεν είχαμε πρόβλημα στις ανθρώπινες ζωές. Υπάρχουν βέβαια προβλήματα σε αγροτικές καλλιέργειες που οι άνθρωποι θα έρθουν, αν δεν έχουν έρθει ακόμα, θα κάνουν τις ανάλογες ενέργειες όσον αφορά για τα περαιτέρω από θέματα υπηρεσίας. Ήταν τέτοιος όγκος του νερού που σε μια τάφρος μεγάλη της Γαστούνης, σε βάθος 8 μέτρα που έχει τάφρος, ακουμπάει το νερό τη γέφυρα. Η πολλαπλή φορά που οι δύο αυτοί δήμοι βρίσκονται στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τους αγρότες για μία ακόμη φορά να βλέπουν να καταστρέφονται οι ελπίδες τους για οικονομική ανάσα μέσω της παραγωγής προϊόντων.
Ο ΕΛΓΑ ακόμα δεν έχει περάσει για να κάνει τις εκτιμήσεις των ζημιών από την προηγούμενη κακοκαιρία και ήρθε η νέα και περιμένουν ακόμα τους εκτιμητές για να μπορέσουν να πάρουν ένα μέρος πίσω από τον υδρότα και τον κόπο όλης της χρονιάς που πνίγηκε στη λάσπη και το νερό.